και ήταν βαθιά συναισθηματική και ανθρώπινη, ενώ παράλληλα φανέρωνε την ιάσιμη δύναμη της αγάπης προς τον τόπο του. Φίλες και φίλοι, σπάνια συνειδητοποιούμε την πυκνότητα των σημάτων τέτοιων εκδηλώσεων σαν τη σημερινή. Θεωρώ απαραίτητο όλοι μας και περισσότερο οι θεσμοί πάντα να ξύνουμε την επιφάνεια και να κοιτάζουμε με ξεκάθαρα αισθήματα το βάθος τους για να δούμε την ουσιαστική χρησιμότητά τους. Ο Λάκης Παπάς εκπροσωπεί ένα πολύτιμο κομμάτι μιας ακριβής εποχής για την Ελλάδα. Κοντά τον Λάκη Παπά, τον κύριο Βασίλη Τζίμα, που έπαιξε σχεδόν 20 χρόνια στην Αθήνα μαζί του και έμαθε από εκείνον τον σεβασμό για τη μουσική και τη ζωή, και τον κύριο Χρήστο Τάγκα, συνεργάτη του στην ΠΟΑΤ της Πρέβεζας. Πριν τους δώσουμε το λόγο, θα καλωσορίσουμε τον Λάκη Παπά στην πόλη με λίγα από τα λόγια που εκφώνησε στον επικίδιό του ο συνθέτης Νότης Μαυροδής. Αγαπημένε φίλε, βρίσκονται εδώ όλοι όσοι σε εκτιμούσαν, σε αγαπήσανε και σε θαυμάσανε. Όσοι σε αγαπήσαμε. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλο, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση προς τιμή του Λάκη του Παπά. Εσείς φιλοτεχνήσατε το άγαλμα το οποίο από σήμερα θα κοσμεί την κεντρική αγορά της Πρέβεζας. Την πρωτομή. Την πρωτομή. Λοιπόν, δύο λόγια για το έργο σας. Το μόνο που μπορώ να πω ήταν ότι ήταν ελάχιστος πόρος τιμής για το Λάκη του Παπά. Ήταν μια ανακάλυψη για μένα όταν μου είπαν ότι όταν μου ζητήσαν να κάνω την πρωτομή. Έκανα μία έρευνα. Όλοι τον ξέρουμε τον Λάκη τον Παπά, αλλά άρχισα να ψάχνω το έργο του και τη ζωή του. Και αυτό που διαπίστωσα και το βλέπουμε κιόλας, είναι ότι πέρα από τον καλλιτέχνη, αυτό που τιμάνε οι Πρεβεζιάνοι σήμερα είναι ο άνθρωπος, ο Λάκης Παπάς. Ήταν πολύ ταλαντούχος και πολύ ταπεινός. Και είναι κάτι σπάνιο στην εποχή μας. Θέλετε να μας δώσετε δύο στοιχεία? Στοιχεία. Δύο χαρακτηριστικά για το έργο σας. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο, πόσο χρόνο σας πήρε για να το δημιουργήσετε? Το τελευταίο 1,5 χρόνο δουλεύω πάνω σε αυτή την πρωτομή. Τα τεχνικά νομίζω είναι βαρετά, δεν ενδιαφέρουν κανένα. Ελπίζω να έχω αποδώσει το χαρακτήρα του. Αυτό μόνο. Οι καλλιτέχνες μιλούν με το έργο τους, δεν μιλάνε με τα λόγια. Πάντως είδαμε και την σύζυγο του Λάκη του Παπά να σας ευχαριστεί για την δημιουργία σας. Ναι. Αυτά, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Σήμερα είναι η βραδιά του Λάκη του Παπά. Αυτός πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.